μπορείτε να διαπιστώσετε, είμαστε λίγο μετά τον Αμυγδαλαιώνα, πριν το Πολύστυλο, όπου έχουν πλημμυρίσει αρκετά υπόγεια επιχειρήσεων. Αυτή τη στιγμή γίνεται η απάντληση υδάτων από τα υπόγεια των συγκεκριμένων εταιριών. Ναι, είναι το μαγαζί μας εδώ. Και αυτή τη στιγμή τι κάνετε, απάντληση υδάτων? Ναι, ναι, πλημμύρισε το υπόγειό μας και έχουμε και την πυροσβεστική. Φωνάξαμε και φίλους με αντλίες με το τρακτέρ για να τραβήξουν τα νερά. Μάλιστα. Πότε το αντιληφθήκατε, σήμερα το πρωί? Σήμερα το πρωί που ήρθαμε, κάνανε ένα καθάρισμα εδώ πέρα στο ρέμα. Είχαμε ένα σωλήνα τον οποίο την είχαμε βουλώσει, γιατί παλαιότερα μας είχε ξανασυμβεί αυτή η ζημιά του 2001. Και είχαμε βουλώσει μια σωλήνα, γιατί μας έκαμε συγκινούν τα δοχεία και μας έστειλε τα νερά μέσα. Και τώρα που καθαρίσαμε το ρέμα, προφανώς τον ανοίξανε πάλι. Γιατί είχαμε ησυχάσει 19 χρόνια, δεν ξανασχοληθήκαμε με εκείνο το πράγμα. Και τώρα έγινε αυτή η ζημιά. Μηχανάκια φίλων που ήταν παρκαρισμένα εδώ πέρα, μηχανήματα ένα σωρό, άμμους είχα για τις αμοβολές και αυτά βραχτήκανε. Ανυπολόγιστες ζημιές. Τώρα ποιος θα μας αποζημιώσει? Δεν νομίζω να μας αποζημιώσει κανείς. Αυτό, μην τύχει σε κανέναν. Ναι. Εντάξει, ήταν νεροποντή, με το θεό δεν μπορούμε να τα βάλουμε. Ανθρώπινοι, τι να κάνουμε? Τι να κάνουμε, να είμαστε γεροί εμείς οι άνθρωποι. Οι υλικές ζημιές γίνονται. Ανυπολόγιστη ζημιά, εντάξει, είπαμε. Την υγεία μας να έχουμε, αυτό μονάχα, σε κανένα να μην συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, γιατί και σε άλλους συναδέλφους έχει γίνει πιο κάτω ζημιά και εκείνοι ανυπολόγιστες ζημιές έχουν πάθει, όλη η περιοχή καταστράφηκε, έπαθε μεγάλη ζημιά. Έχετε μηχανήματα εδώ βλέπουμε, βέβαια, έτσι. Βέβαια. Αμοβολές, τα πάντα, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μηχανήματα. Το ύψος του νερού μέχρι που έφτασε? Να φαίνεται στις πόρτες. Μέχρι την πόρτα. Να βλέπετε και εκεί πέρα μέσα. Μάλιστα. Μέχρι που έφτασε. Καλημέρα. Αν γίνεται, βλέπουμε ότι το ύψος του νερού έφτασε μέχρι το συγκεκριμένο σημείο, μέχρι εδώ, στο μέτρο επάνω, έτσι? Ναι. Στο μέτρο επάνω. Ναι, στο μέτρο είναι το νερό. Στο μέτρο 200 τετραγωνικά, πήρε αρκετά λίτρα μέσα. Έχοντας μια συνολική εικόνα, μπορώ να πω ότι τα περισσότερα και τα μεγαλύτερα προβλήματα τα έχουμε στον πρώην Δήμο Φιλίππων και συγκεκριμένα στα δημοτικά διαμερίσματα Πολύσελου και Εδάτου και Αμυγδαλαιώνα. Στη Χρυσούπολη ευτυχώς δεν έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, όπως επίσης και στο Παγκαίο. Έχουμε διακοπή ρεύματος στο Ελευθερές και στο Ελαιοχώρι. Ευελπιστώ ότι η ΔΕΗ θα αποκαταστήσει τη βλάβη μέχρι και το μεσημέρι. Στο Κοκκινόχωμα και Αμυσιανά, χθες το βράδυ υπήρξαν κάποιες πλημμύρες. Όχι, κάποιες υπήρξε πλημμύρα, υπήρξαν κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες κινδύνευσαν. Αλλά με το φως της ημέρας μπορώ να πω ότι τα πράγματα δεν ήταν τόσο τραγικά όσο τα φανταζόμασταν το βράδυ. Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, απογοητευτική είναι η εικόνα και εδώ στην περιοχή του Μικρού Δάτου, όπου γεωργικές εκτάσεις αλλά και επιχειρήσεις έχουν παραδοθεί στο έλεος της μεγάλης ποσότητας νερού που έπεσε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Συνήθως όποτε έχουμε τέτοια φαινόμενα, αυτό το πρόβλημα υπάρχει. Και το πρόβλημα είναι ότι κάθε χρόνο που θα έχουμε τέτοια φαινόμενα, κάθε φορά μάλλον που θα έχουμε τέτοια φαινόμενα, τα σημεία αυτά έχουν πρόβλημα. Έχουν πρόβλημα. Κάθε χρόνο. Γιατί πέρσι δεν θυμόμαστε κάτι αντίστοιχο. Έχουν αλλάξει καιρικές συνθήκες. Έτσι ακριβώς. Σε έντονα φαινόμενα δημιουργείται αυτό το πρόβλημα. Mm-hmm. Και πριν από χρόνια πάλι είχαμε και χειρότερα ακόμα. Μάλιστα. Εδώ βλέπουμε κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν παραδοθεί. Όντως έχουν παραδοθεί. Εντάξει, τώρα εδώ ο άνθρωπος έχει πάθει πολύ μεγάλη ζημιά. Και προφανώς έχουν καταστραφεί και τα μηχανήματά του μέσα. Έτσι. Όταν τα καιρικά φαινόμενα επιδεινώνονται κάθε φορά, υπάρχει αυτή η κατάσταση. Πάντα. Και τώρα που καιρός όπως αλλάξαν τα καιρικά φαινόμενα, θα έχουμε χειρότερες καταστάσεις. Ελάτε λίγο από το μέρη να λαμβάνετε γενικότερα για την προστασία και των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, αλλά και των επιχειρήσεων. Προσπαθούμε με κάθε μέσο, ναι. Ξέρουμε για την περιοχή των Τεναγών, αλλά βλέπουμε εδώ πέρα ότι σήμερα η κατάσταση είναι απελπιστική. Απελπιστική. Και όπως πάντα καιρικά φαινόμενα, θα επιδεινωθεί πολύ άσχημα η κατάσταση. Θα δούμε άσχημα πράγματα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Έχουμε πάθει μεγάλη ζημιά, η αλήθεια είναι. Γεμίσαμε όλο λάσπη από τα χωράφια, μάλλον κάτι έχουν κάνει με τα πλημμυρικά. Πλημμύρισαν τα χωράφια, ευτυχώς που είμαστε περιψωμένοι
και γέμισε όλο το μαγαζί λάσπη και από τη φόρα και την ορμή του νερού μας έχει ρίξει και πίσω το φράχτη, παιδιά. Είναι πολύ μεγάλο το κακό που πάθαμε. Είναι η πρώτη δυστυχώς φορά που συνέβη κάτι τέτοιο. Πρώτη φορά η αλήθεια είναι, αλλά δε, το κτίριο είναι καινούριο. Ναι, είναι καινούριο. Ναι, εσείς έχει... πότε το εντοπίσατε, το βράδυ, σήμερα το πρωί που είναι? 4-4,5 ώρα το πρωί μας πήρανε τηλέφωνο και μας είπαν ότι το μαγαζί μας βγάζει νερά. Μεγάλο το κακό νομίζω. Μέσα τα γραφεία όλα παντού, δεν ξέραμε από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει, πρέπει κάτι να γίνει με το νερό να, κάπου να φεύγει. Γιατί όχι μόνο εμείς, όχι ο γείτονας που είναι και κάτω και θα έχει πάθει χειρότερο κακό, πάλι θα ξαναγίνει. Βλέπω το δίπλα το χωράφι έχει γίνει λίμνη. Άμα πιάσει μια δυνατή βροχή το βράδυ, πάλι το ίδιο θα έχουμε. Δεν ξέρω τι να κάνω, κοιμηθώ εδώ το βράδυ, δεν ξέρω. Ναι, και άμα θα κοιμηθώ εδώ πάλι θα... Πάμε να δούμε και τον φράχτη, ο οποίος κατέρευσε από τη μανία των ορμητικών νερών. Τα ορμητικά νερά της βροχής είχαν ως αποτέλεσμα να υποχωρήσει μέρος της περίφραξης της συγκεκριμένης εταιρείας. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες που καταγράφουμε. Φαντάζομαι ότι η μανία του νερού για να ρίξει ολόκληρο φράχτη ήταν πάρα πολύ ορμητική. Σε κάποια φάση που το νερό τη μέρα, τη νύχτα, ναι, έπεφτε καταρακτοδός. Ναι. Η αλήθεια είναι, εγώ χθες το βράδυ κοίταξα λίγο από τις κάμερες, στην Καβάλα δεν έβρεχε και εδώ πέρα έβρεχε. Και αναρωτιόμουν να βρει το δάτο τόσο πολύ νερό θα ρίξει. Και να τι έγινε. Δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι. Ελπίζω να πάρθουν μέτρα ώστε να φεύγει κάπου το νερό. Ναι, γιατί είναι γεμάτο ριάκια, πρέπει κάπου να φεύγει αυτό το νερό. Συνεχίζουμε την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η βραδινή νεροποντή εδώ στα δημοτικά διαμερίσματα του Δάτου του Πολυστήλου. Εδώ στο συγκεκριμένο σημείο τα ορμητικά νερά είχαν ως αποτέλεσμα να φάνε το οδόστρωμα και να καταγράφουμε πραγματικά χωρίς υπερβολή εικόνες βιβλικής καταστροφής, εικόνες που κόβουν την ανάσα. Τώρα είμαστε στο βιολογικό, εδώ που κατεβαίνουν τα νερά από τον Αϊγιάννη, περνάνε το βιολογικό και πάνε για τα τενάκια που καταλήγουν στο Στριμώνα. Εδώ ήταν ένας δρόμος, ναι, μπαζωμένος, με τα νερά άνοιξε ο δρόμος και φεύγουν λίγο καλύτερα τα νερά. Εδώ ήταν το μεγάλο θέμα, απελευθερώθηκε από εδώ λίγο και λίγο η κατάσταση άρχισε να στρώνει. Πιο κάτω είναι ένα φράγμα ακόμα που εκεί εντοπίζεται το μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορούν να φύγουν τα νερά εύκολα από εκεί πέρα. Η συνολική εικόνα των πλημμυρισμένων περιοχών ποια είναι αυτή τη στιγμή? Σε Πολύστηλο, Δάτο, έχουμε πλημμυρισμένες γεωργικές εκτάσεις. Έχουμε κάποιες επιχειρήσεις που πλημμύρισαν. Δεν ξέρω ακριβώς το μέγεθος των ζημιών που έχουν γίνει. Εσείς που παρακολουθείτε αυτό το θέμα τώρα, η διάνοιξη πότε έγινε, τα ξημερώματα? Αυτό τρεις ώρα τα ξημερώματα που ήμασταν εδώ και περιμέναμε τα μηχανήματα. Ήταν ανοιχτό αυτό. Είχε υποχωρήσει. Είχε υποχωρήσει. Στο συγκεκριμένο σημείο, κύριε Λόλακα, που βρισκόμαστε είναι... Είναι από εδώ, καταλήγουν τα νερά και φεύγουν για Στριμώνα. Ναι. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εδώ δηλαδή συσσωρεύεται όλο το νερό και δεν μπορεί να φύγει εύκολα. Μάλιστα. Και πλημμυρίζουν τα υπόλοιπα. Και πλημμυρίζουν τα υπόλοιπα και βλέπουμε αυτή την εικόνα που καταγράφουμε, έτσι. Αυτό γίνεται συνέχεια. Δεν είναι η πρώτη φορά. Ο πρόεδρος το έχει τονίσει εδώ και πολύ καιρό. Αλλά από ό,τι βλέπουμε, οι αρχές από το ένα αυτοί μπαίνουν και από το άλλο βγαίνουν. Δεν έχουν κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να εγκλωβίζει το νερό μέσα σε 1,5-2 μέτρα για να φύγει. Με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται όλο το νερό εδώ, να πλημμυρίζει ο δρόμος και όλα τα χωράφια, όπως βλέπετε, έχουν γίνει ένα με το δρόμο. Επλήγησαν κάποια δημοτικά διαμερίσματα, ευτυχώς όχι όλα. Το φαινόμενο ήταν έντονο κυρίως από τον Αμυγδαλεώνα, χωρίς να επηρεάσει αυτόν, από το βόρειο όριό του, μέχρι και κυρίως τη γέφυρα των Φιλίππων. Ήταν ένα φαινόμενο που ξεκίνησε, ήρθε από κάτω και συνέχισε προς τα επάνω. Ήταν πολύ έντονα. Ήμασταν εδώ χτες το βράδυ με τον Δήμαρχο. Αυτό που είδα εγώ που ζω στην περιοχή δεν το είχα ξαναζήσει, δεν το είχα ξαναδεί. Ήταν όλα μία απέραντη λίμνη. Τα κανάλια, τα χωράφια, οι δρόμοι ήταν ένα πράγμα.
ήταν κάτι πρωτόγνωρο και για μένα, αλλά και για άλλους ανθρώπους που το συζητήσαμε, δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Τι διάρκεια είχε το φαινόμενο? Κοιτάξτε, το φαινόμενο ήταν έντονο, όλη μέρα έβρεχε σχεδόν, από το απόγευμα και μετά. Αλλά ήταν έντονο από τις 10 κυρίως το βράδυ μέχρι τις 1, 2, 3 το πρωί, κάπου εκεί σταμάτησε. Μειώθηκε η ένταση του, αυτό. Και ευτυχώς σήμερα καταλάγιασαν τα φαινόμενα, μειώθηκαν. Κάναμε και εμείς απαραίτητες παρεμβάσεις όσο μπορούσαμε. Βγάλαμε μηχανήματα έξω και δημοτικά αλλά και ιδιωτών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε τις δυσμενείς συνέπειες του χθεσινού ακραίου φαινομένου. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια ιδιωτική κλινική εδώ πέρα, όπου γίνεται σε εξέλιξη είναι η απάντηση των υδάτων, καθώς πλημμύρισε και αυτή με τη σειρά της, έτσι. Έτσι ακριβώς. Οι ζημιές που υπέστη η συγκεκριμένη επιχείρηση, αλλά και άλλες, οι οποίες βρίσκονται κυρίως στην ίδια πλευρά, δηλαδή οι επιχειρήσεις που επλήγησαν περισσότερο, ήταν αυτές που ερχόμενοι από Καβάλα για Δράμα, είναι στο δεξί μας χέρι. Γιατί όπως καταλαβαίνει ο καθένας, ο δρόμος λειτουργεί ως ανάχωμα. Έχει βέβαια στραγιστικά, έχει διόδους του να περάσει το νερό από κάτω, αλλά ήταν τόσο έντονα που δεν μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Ήταν τόσο έντονα, απότομα και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Εδώ που είμαστε σήμερα, ήμασταν και χθες το βράδυ, στις 2 η ώρα, δεν βλέπαμε τίποτα άλλο παρά νερά, τίποτα άλλο. Λένε ότι η επόμενη μέρα μετά την θεομηνία θα πρέπει να αποδοθούν κάποιες ευθύνες. Υπάρχουν, θεωρείτε, ευθύνες ή το φαινόμενο ήταν τόσο ακραίο έτσι ώστε δεν μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε στη μανία της φύσης? Κοιτάξτε, δεν μπορώ εγώ να μιλήσω για ευθύνες. Αυτό που έχω να πω είναι ότι όσο περνάνε τα χρόνια διαπιστώνουμε όλοι μας ότι τα φαινόμενα είναι ακραία, γίνονται όλο ένα και περισσότερο έντονα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι οι φορείς να κάνουμε ένα σχέδιο έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξερχόμαστε σε αυτό που ολοένα και πιο συχνά και τακτικά συμβαίνει. Αυτό πρέπει να συζητήσουμε και, και μέσω των φορέων της πολιτικής προστασίας του Δήμου και της περιφέρειας, αλλά νομίζω ότι τέτοιου είδους φαινόμενα περνάνε και ξεπερνάνε τις δυνατότητες των φορέων αυτών και πρέπει μάλλον σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης να σχεδιαστεί κάτι τέτοιο και για την περιοχή μας, αλλά και συνολικά για τη χώρα.